να αυξηθεί το επίδομα, γιατί πολλοί κόσμοι θα πεινάσει. Αυτό είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αγωνιούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι με το κλείσιμο της τουριστικής σεζόν, καθώς ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος. Με το κλίμα της ανασφάλειας και της ανησυχίας να είναι διάχυτο, αύριο νωρίς το πρωί, η Ομοσπονδία θα περάσει το κατόφλι του αρμόδιου υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, θέτοντας στο τραπέζι όλα τα καυτά προβλήματα του κλάδου. Στην κρίσιμη συνάντηση θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο κουτσουρεμένο, όπως λένε, εποχικό επίδομα, αλλά και στην επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Θα ζητήσουμε επιτακτικά την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου και ταυτόχρονα αύξηση του Ταμείου Ανεργίας, γιατί υπάρχει πρόβλημα σοβαρό όσον αφορά τους εποχικούς εργαζόμενους. Για μας θέτονται όλα στο τραπέζι που θα συζητήσουμε αύριο και η αύξηση του εποχικού επιδόματος. Διεκδικώντας και επέκταση του Ταμείου Ανεργίας, διότι πανελλημμένα έχουμε πει ότι δεν μπορεί να ζει κάποιος με εισοδήματα 9 μηνών 12 μήνες. Την ίδια ώρα με τις αποχωρήσεις εργαζομένων από το χώρο του τουρισμού να είναι συνεχής και το κύμα φυγής να κορυφώνεται τα τελευταία χρόνια, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα θέσουν στον Υπουργό και το εν λόγω ζήτημα, αναζητώντας σχετικά κίνητρα προσέλκυση στην εργασία. Θα του θέσουμε επίσης θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στον χώρο που δεν μπορούν οι εργοδότες, οι ξενοδόχοι να βρουν εργαζόμενους να στελεχώσουν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούν το θέμα της επαναφοράς του ΕΠΑΠΑΚ στην 20ετία. Είναι ένα σοβαρό κίνητρο. Δεν νομίζω ότι και εγώ, αν αυτή τη στιγμή ήμουν 22 χρονών, θα επέλεγα τον ξενοδοχειακό χώρο για να πάω να ασχοληθώ επαγγελματικά και να περιμένω να στήσω οικογένεια και σπιτικό. Στο πλαίσιο των επαφών στην Αθήνα, σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με το ΣΕΠΕ για την επιθεώρηση εργασίας του Ηρακλείου, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να κάνουν λόγο για μια υποστελεχωμένη υπηρεσία. Συμμετέχει σήμερα μαζί με Επιτροπή Εκτελεστική της Ομοσπονδίας στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν στη διοίκηση του ΣΕΠΕ το γεγονός ότι η κατάσταση με την επιθεώρηση εργασίας στο νομό Ηρακλείου δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει στελέχωση ικανή να μπορέσει να ελέγξει τα κακώς κείμενα στο νομό. Εργαζόμενοι του κλάδου εκφράζουν την αγωνία τους για τους επόμενους μήνες, λέγοντας πως οι πενιχρές απολαβές αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός νοικοκυριού με φόντο τη δύσκολη χειμερινή περίοδο που ξεκινά. Δυστυχώς και φέτος μέχρι στιγμής το ταμείο είναι 3 μήνες και 5 μέρες, δεν είναι κάτι το αξιόλογο. Είναι 476 ευρώ, το οποίο μόνο το ρεύμα να βάλετε τελείωσε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και βέβαια δεν φτάνει, διότι το κράτος μας επιδοτεί για 3 μήνες, 80 μέρες. Και εμείς καθόμαστε 6 μήνες. Πριν 25 χρόνια που ξεκίνησε, είχα ένα κίνητρο να εργαστώ στον τουρισμό. Τώρα ένας-ένας τον αναγκάζουν οι ίδιοι. Η Ομοσπονδία, έπειτα από τη συνάντηση, θα συνεδριάσει για τις επόμενες κινήσεις της με στόχο την ικανοποίηση των ετοιμάτων της.